δυνατόν κανείς να δεχθεί ότι αυτό το κείμενο αποτελεί διεθνή συμφωνία με το κύρος που προβλέπει το Σύνταγμα. Και καθώς οργιάζουν τα σενάρια για την εισαγωγή της συμφωνίας, ακόμα και αύριο λένε, στη Βουλή, εμείς το λέμε ξεκάθαρα και το υπογραμμίζουμε, το λέμε σε όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις, η κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται για την εισαγωγή της. Η συμφωνία αυτή αποτελεί, και την λέξη συμφωνία την βάζω εντός εισαγωγικών, διότι στα αλήθεια είναι η ιδιωτική συμφωνία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ, ερήμην των λαών και των κρατών που εκπροσωπούν. Είναι το αποτέλεσμα και η κατάληξη μιας εξάμηνης κρυφής διαπραγμάτευσης που καθοδηγήθηκε λεπτό προς λεπτό, βήμα προς βήμα, παρασκηνιακά από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι συμφωνία των λαών, είναι αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων και εντολών και δεν εκφράζει την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων πολιτών του ελληνικού λαού. Αντίθετα, παραβιάζει την ελεύθερη βούληση των Ελλήνων πολιτών και του ελληνικού λαού. Το είπαμε το Γενάρη του 2018, εξ αρχής, το λέμε και σήμερα, το λέμε σε κάθε ευκαιρία, τα εθνικά ζητήματα νομιμοποιούνται να τα χειρίζονται μόνον ανεξάρτητες και αυτεξούσιες κυβερνήσεις που εκπροσωπούν και υπηρετούν το λαό και τη δημοκρατία. Η υποτελής κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε ούτε έχει την νομιμοποίηση να διαπραγματευτεί, να υπογράψει ή να εισαγάγει στη Βουλή οποιαδήποτε συμφωνία. Η διμερή συμφωνία που δέχθηκε ο κύριος Τσίπρας είναι στην πραγματικότητα για τα εθνικά μας συμφέροντα και για την εθνική και την εδαφική κυριαρχία μας, για την εθνική και εδαφική ακεραιότητά μας, ότι υπήρξαν τα μνημόνια και ειδικά το τρίτο μνημόνιο για τη δημοκρατία. Ένα κείμενο υποτέλειας, ένα κείμενο παραχωρήσεων, που μας ακροτηριάζει την ίδια απενεργοποιημένη κυριαρχία μας. Εκτός από τη Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κυβέρνηση Τσίπρα Ανέλ παραδίδει και παρέδωσε τη χώρα και στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς, ολοκληρώνοντας το έγκλημα που ξεκίνησε με την υπογραφή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτά που ζήσατε και ζήσαμε όσοι επισκεφθήκαμε τη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια της ΔΕΘ, αυτή η επιδεικτική επικυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτές οι προσβλητικές για όλους μας εικόνες είναι στην πραγματικότητα το επιστέγασμα αυτής της παράδοσης Τσίπρα στον Τραμπ και στις ΗΠΑ. Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν παρέχει κανένα εχέγγυο διεθνούς συμβάσεως. Δεν αντικατοπτρίζει τη βούληση των μερών, δηλαδή των κρατών που δεσμεύει. Δεν έχει κανένα κύρος, είναι επιζήμια για τη χώρα, είναι επιζήμια για την Ελλάδα, είναι επιζήμια για τους Έλληνες και δεν πρέπει να κυρωθεί ούτε να εφαρμοστεί από την Ελλάδα και αν ψηφιστεί, θα πρέπει στη συνέχεια να ακυρωθεί για τους εξής πολύ απλούς λόγους τους οποίους θα αναφερθώ. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας έχει προπολού χάσει την στήριξη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αλλά και έχει εκχωρήσει την κυριαρχία της χώρας. Δεν διαθέτει συνεπώς την απαιτούμενη νομιμοποίηση για να δεσμεύσει τη χώρα διεθνώς και μάλιστα με συμφωνίες τόσο καθοριστικές για το μέλλον της. Δεύτερον, η συμφωνία όχι απλώς δεν εξαλείφει, όπως λέει, τις αλυτρωτικές διεκδικήσεις της Φυρών σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος της Μακεδονίας, αλλά θέτει το θέμα του αλυτρωτισμού συμψηφιστικά, σαν να έχει η Ελλάδα αλυτρωτικές βλέψεις έναντι της γείτονος. Τρίτον, η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας ή ηθαγένειας ή υπηκότητας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία.
αλλά και η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας που επίσης περιλαμβάνεται στη Συμφωνία, προσφέρει το έδαφος για την ανάπτυξη και εξάπλωση και όχι για τον περιορισμό του αλλητρωτισμού. Να το πούμε απλά, κανένας και ποτέ μέχρι σήμερα δεν τόλμησε να προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, σε τόσο επιζήμιες παραχωρήσεις που αντιστρατεύονται ευθέως τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Τέταρτον, οι διατάξεις της Συμφωνίας που αναφέρονται στα σύμβολα και στην ιστορία είναι εσκεμμένα εντελώς αόριστες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά στη Συμφωνία δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στο Μέγα Αλέξανδρο, καμία απολύτως αναφορά στο αστέρι της Βεργίνας ως στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνιστικών χρόνων, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τι? Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν τόλμησε να διεκδικήσει ούτε τα εντελώς αυτονόητα, δεν τόλμησε να διεκδικήσει ρητά να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα σύμβολα και αυτές οι ιστορικές αναφορές, οι συνδεδεμένες με την ιστορία μας και με την πατρίδα μας, από τη γείτονα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν διεκδικεί ούτε αυτό το στοιχειώδες, το εντελώς αυτονόητο, αλλά και κατορθώνει να υπογράψει μια συμφωνία που δεν αναφέρει τη Μακεδονία ως ελληνική σε κανένα σημείο της. Διότι σε κανένα σημείο της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν αναφέρεται η Μακεδονία ως ελληνική. Είναι συνολικά ένας πρωθυπουργός επικίνδυνος, επικίνδυνος για τη χώρα, επικίνδυνος για τον λαό, επικίνδυνος για τους πολίτες, και είναι δεδομένο ότι δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Πέμπτον, με την υπογραφή της Συμφωνίας, η οποία ήδη από την υπογραφή της αμφισβητήθηκε και από πλευράς Σκοπίων, η χώρα μας, η Ελλάδα, έρει το βέτο για την ένταξη της Φυρών σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος των Αμερικανών και των Γερμανών που έχουν θέσει μονή διπλή να φέρουν τους διεθνείς αυτούς οργανισμούς στα Βαλκάνια. Επιτυγχάνονται οι σκοποί τους χωρίς να χρειάζεται καν να κυρωθεί η συμφωνία στην πραγματικότητα από κανένα από τα δύο κράτη. Και έτσι και σήμερα, ενώ δεν έχουμε ούτε στα Σκόπια έγκυρη ψήφιση και εισαγωγή, ούτε και στην Ελλάδα, παρόλα αυτά οι σκοποί του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικανών και των Γερμανών, επιτυγχάνονται. Και βέβαια δεν χρειάζεται να πω ότι στην περίπτωση, η οποία είναι απολύτως ορατή, που η γείτον χώρα, σε μία μεταγενέστερη χρονική στιγμή, εκπροσωπούμενη από διαφορετική ηγεσία, αμφισβητήσει και ακυρώσει τη συμφωνία αυτή, η Ελλάδα δεν θα έχει καμία διέξοδο άρσης των συνεπειών της, διότι το μόνο το οποίο προβλέπεται στη συμφωνία για την περίπτωση παραβίασής της είναι τι? Διαπραγμάτευση. Είναι λοιπόν σαφές ότι ούτε τα πιο αυτονόητα δικαιώματα της χώρας δεν κατοχυρώνονται από αυτό το κείμενο. Έκτον, η διμερή συμφωνία, η Συμφωνία των Πρεσπών υπογράφηκε με σκοπό τη μετατροπή της Φύρων σε προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και αποτελεί το άλοθη του κυρίου Τσίπρα για να άρει το βέτο της χώρας. Η είσοδος των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ έρχεται σε αντίθεση με τα εθνικά μας συμφέροντα. Αφενός θα οξύνει και ήδη έχει οξύνει, παρακολουθείτε τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται από πλευράς της Ρωσίας, την σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας γύρω από τα σύνορά μας. Αφετέρου, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι τις τελευταίες δεκαετίες οι σοβαρότερες γεωπολιτικές απειλές κατά της χώρας μας δεν προέρχονται από κράτη εκτός του ΝΑΤΟ, αλλά από λεγόμενους συμμάχους μας, από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Θα ήθελα να θυμίσω την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, διαρκούσης της ΔΕΘ, όταν τον ρώτησαν και τι λέτε κύριε Πρωθυπουργέ για αυτές τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης,
ότι θριάμβευσε η αμερικανική διπλωματία. Τι απάντησε ο κ. Τσίπρας? Δεν αναφέρονταν, λέει, σε πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Καλύτερα να ρωτήσετε τον κύριο Ζάεφ. Αποδέχθηκε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι ο ομόλογός του, ο συνυπογράφων τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι ένα πιόνι, μια μαριονέτα.